Έχουμε μία σύνδεση πραγματικά κάπως διαφορετική, κάπως εναλλακτική, με το βασικό συμπέρασμα το οποίο θα προκύψει και θα το επιβεβαιώσετε μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με την κυρία Χριστίνα Ευθυμιάδου, είναι ότι πραγματικά κάτι αλλάζει στο κομμάτι των αδέσποτων και το πώς αντιλαμβάνεται ένα μικρό παιδί, ένας μαθητής δημοτικού, τη σχέση του με ένα κατοικίδιο. Και με ένα αδέσποτο και με ένα κατοικίδιο. Μικροί μαθητές λοιπόν στα Χανιά και συγκεκριμένα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων έμαθαν για τα δέσποτα, ζωγράφησαν, δημιούργησαν με τη σκέψη τους στα αδέσποτα, στους τετράποδους φίλους μας, ποιες οι υποχρεώσεις μας όταν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να φιλοξενήσουμε ή να υιοθετήσουμε ένα αδέσποτο σκυλάκι, ένα γατάκι, ένα πτηνό, οτιδήποτε και πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και τα δικαιώματα των φίλων μας και αναφέρομαι στα ζωάκια μας. Πάμε στην κυρία Χριστίνα Ευθυμιάδου, εκπαιδευτικό στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Την καλησπέρα μας, κυρία Ευθυμιάδου. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το πρακτικό σκέλος της δράσης που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο σας. Ποιοι βρέθηκαν, τι συζητήσατε, ποιοι συμμετείχαν, ποιος ο στόχος. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των παιδιών στα σχολεία σχετικά με τα αδέσποτα ζώα. Το πρόγραμμα, το σχολείο επισκέφθηκαν τρεις κοπέλες από το πρόγραμμα και το οποίο διήρκησε περίπου δύο διδακτικές ώρες και το παρακολούθησαν παιδιά της 5ης Δημοτικού. Αυτό που έγινε στην ουσία ήταν ότι είχαμε τρεις κοπέλες, μας παρουσίασαν μια λεπτομερή παρουσίαση σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα, μίλησαν με τα παιδιά και κάλυψαν ευρεία θέματα σε σχέση με τα αδέσποτα ζωάκια. Η παρουσίαση είχε ποικίλο περιεχόμενο, μιλήσαμε για τα αδέσποτα ζώα, για το πώς αποφασίζουμε να υιοθετήσουμε ένα ζωάκι, τι ευθύνες έχει μια τέτοια απόφαση και πόσο συνειδητοποιημένοι πρέπει να είμαστε όταν το αποφασίσουμε. Στη συνέχεια μιλήσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε ένα ζωάκι στο σπίτι μας, παραμέτρους που ίσως τα παιδιά δεν είχαν σκεφτεί σε σχέση με την υγιεινή του ζώου καθώς και την καθημερινή του φροντίδα. Και μιλήσαμε και συγκεκριμένα και για τα αδέσποτα ζωάκια, για το πώς καταλήγουν κάποια ζωάκια στον δρόμο και το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας αν δούμε ένα αδέσποτο ζωάκι. Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν έξυπνο. Ήταν πολύ χαρούμενα που έγινε, έλαβε χώρα μια τέτοια δράση στο σχολείο μας. Τα ίδια μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες δράσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, οπότε τα παιδιά είναι αρκετά ευαισθητοποιημένα με το θέμα και δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα περισσότερα έχουν μάλιστα ζωάκια στο σπίτι τους, κατοικίδια και γενικότερα με κάθε ευκαιρία μιλάμε για τη φροντίδα απέναντι στα ζώα. Και κάτι φαίνεται ότι αλλάζει. Ξέρετε, σε μια περιφέρεια Κρήτης και ειδικά περιοχές της ενδοχώρας όπου καταγράφονται σε μηνύα για να μπω σε εβδομαδία βάση περιστατικά κακοποίηση ζώων, φαίνεται ότι τα παιδάκια, νέα γενιά, το αντιλαμβάνεται λίγο διαφορετικά. Εκεί πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και το αίσθημα της αισιοδοξίας που πρέπει να νιώσουμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι έτσι είναι αρκετά ελπιδοφόρο για τη νέα γενιά. Στην Κρήτη και γενικότερα την νέα γενιά της Ελλάδος βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν έτσι αρκετά θετικές τάσεις απέναντι στα ζωάκια και αυτό φάνηκε και από τις συζητήσεις μας. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή από τα παιδιά και έφεραν και περιστατικά από τη δικιά τους τη ζωή. Για παράδειγμα, πολλά παιδάκια είπαν ότι έχουν υιοθετήσει κάποιο αδέσποτο ή οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς τους και τι έχουν κάνει γι' αυτό. Ότι έχουν βρει ένα αδέσποτο στη γειτονιά τους και έχουν προσφέρει νερό και φαγητό ή το έχουν πάει σε κάποιο κτηνίατρο. Επίσης, πολύ σημαντικό σε σχέση και με το σχολείο μας για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων είναι ότι υπάρχουν ήδη γύρω από το σχολείο μας. Έχουμε φτιάξει μαζί με τα παιδιά κάποια σπιτάκια από χαρτόκουτα που έχουμε βάλει κάποια
έτσι, βασικά πράγματα για την επιβίωση κάποια αδέσποτου του ζώου. Και αυτά βρίσκονται περιμετρικά του σχολείου μας και του Μουσικού Σχολείου Χανιά. Οπότε τα παιδάκια καθημερινά έχουν την εικόνα ότι προσέχουμε και φροντίζουμε. Και επίσης είμαστε και σε συνεργασία με κάποιον γονέα από το σχολείο μας και φτιάχνουμε και ένα άλλο ξύλινο σπιτάκι που θα μπορέσει να φιλοξενήσει αδέσποτα ζωάκια. Είναι ευαίσθητες ηλικίες. Είναι παιδάκια 10-11 ετών. Είναι πέμπτη δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, κατανοούν τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα σκυλάκι, δεν θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να πάρουν ένα σκυλάκι, φαντάζομαι. Είναι λίγο έτσι περίεργη ερώτησή μου, αλλά το πηγαίνω στο γεγονός ότι όταν δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο, αν δεν έχουμε χώρο στο σπίτι, αν ας πούμε, δεν, οι γονείς μας ή οι γονείς τους δεν επιθυμούν να πάρουν ένα σκυλάκι, δεν πρέπει να μπούμε καν στη διαδικασία. Γιατί έχουν κάποια δικαιώματα τα σκυλάκια και κάποιες υποχρεώσεις από την πλευρά μας. Οπότε το καταλαβαίνουν σε αυτές τις ηλικίες, βάζουν ένα φρένο. Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχω πολύ σαφή απάντηση. Νομίζω ότι τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο έχουν γίνει οι αντίστοιχες συζητήσεις. Τα παιδιά και μικρά νομίζω ότι ανταποκρίνονται πολύ θετικά στις συζητήσεις αυτές. Δείχνουν να κατανοούν ότι ένα σκυλάκι έχει κάποιες ανάγκες και δεν είναι ένα παιχνίδι. Και σε συζητήσεις που έχουν γίνει, γιατί αν γνωρίζετε και το ορολόγιο πρόγραμμα της 5ης τάξης δημοτικού, στα εργαστήρια δεξιοτήτων φέτος στην 5η μιλάμε και για τον εθελοντισμό γενικότερα, οπότε γίνονται και άλλες συζητήσεις σχετικά με τον εθελοντισμό σε φιλοζωικές οργανώσεις. Και τα παιδάκια σε αντίστοιχου έτσι τύπου συζητήσεις, θέματα που έχουν στη συντάξη, το φέρνουν αυτό μαζί τους, ότι ίσως πολλοί άνθρωποι και μέσα στο lockdown, στις καραντίνες λόγω κορονοϊού, που έχουν μια εμπειρία. Δηλαδή, παιδάκια πέμπτης δημοτικού, οπότε έχουν έτσι την εμπειρία της καραντίνας. Έχουν φέρει αυτό το θέμα, ότι πολλοί άνθρωποι τα τελευταία χρόνια ίσως έχουν υιοθετήσει σκυλάκια, χωρίς ίσως να σκεφτούν όλες τις συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής. Οπότε θεωρώ ότι κάπως αυτή η δράση ήρθε και κούμπωσε σε αυτά που ήδη γίνονται στο σχολείο. Και είναι μια δράση που εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της εξωστρέφειας, σε κάθε συζήτηση με εκπαιδευτικό που έχει να κάνει με εξωσχολικές δράσεις, περίπου εξωσχολικές εντός πολλών εισαγωγικών, έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Με αυτή την προσπάθεια πάμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω στα παιδιά που το έχουν ανάγκη και να μην σταθούμε σε αυτά τα στενά όρια, στο στενό πλαίσιο του δημόσιου σχολείου, με τα όποια προβλήματα διαχρονικά καταγράφονται και παρατηρούνται. Σίγουρα. Και γενικότερα αυτή η σύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα έχει μόνο θετικά να φέρει. Και είναι πάντα ζητούμενο. Οπότε θεωρώ ότι τέτοιου τύπου δράσεις έχουν πάντα θέση σε ένα σχολείο, πόσο μάλλον έτσι σε ένα δημόσιο περιφερειακό σχολείο, και είναι πάντα καλοδεχούμενες. Μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας σε μια δύσκολη μέρα, σε ένα δύσκολο 24ωρο. Είπαμε να κλείσουμε κάπως διαφορετικά, είπαμε να κλείσουμε με ένα ρεπορτάζ, με ένα θέμα, μια τοποθέτηση πραγματικά που μας γεννά και μας γεμίζει με αισιοδοξία. Να είστε καλά, χαιρετισμούς.